підійдете? Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι του τύπου, φίλες και φίλοι του ομίλου μας, γονείς και μέλη της Αράπιτσας, αγαπητοί χορευτές και χορεύτριες, μικροί και μεγάλοι. Ευχόμαστε σε όλους σας ολόψυχα χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας. Ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού η Αράπιτσα έχει συμπληρώσει 10 χρόνια παρουσία στην πόλη μας. 10 χρόνια γεμάτα δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος της Νάμουσας και της γύρω περιοχής, καθώς και τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και προσπαθεί με τις δραστηριότητες του να μετουσιώσει σε πράξη τους στόχους που έθεσε από το ξεκίνημά του. Την αίθουσα παρουσίαση παιδικού βιβλίου της συμπατριώτησάς μας Αλεξάνδρας Μόζα, θεατροποιημένη με μουσική και τραγούδι για τα παιδιά του ομίλου μας και όχι μόνο. Είχαμε την τακτική γενική συνέλευση και τις εκλογές, από τις οποίες αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Φεβρουάριο στην ηματιοθήκη μας έγινε παρουσίαση των παιδικών φορεσιών του ομίλου για τους γονείς, ώστε να ενημερωθούν για τον σωστό τρόπο ένδυσης και την κατάλληλη χρήση και σειρά των εξαρτημάτων από την υπεύθυνη της ηματιοθήκης, κυρία Μαρία Πίπηλα, αλλά δυστυχώς με μικρή συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Τον ίδιο μήνα, μέλη του Μεγάλου Χορευτικού Τμήματος συμμετείχαν σε εκδήλωση του Συλλόγου των Εναθήνες Ναουσαίων στα πλαίσια της διαφήμισης του Ναουσαίου Καρναβαλιού από τις Ναουσαίους της Αθήνας. Έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας και τον έχουμε καταθέσει στο Δήμο. Ήδη από την αρχή της χορευτικής μας χρονιάς πραγματοποιήσαμε, όπως προανέφερα, ό,τι είχαμε προγραμματίσει και συνεχίζουμε. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι έχουμε εκδήλωση τον Απρίλιο περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε συνεργασία με την ΠΕΚΠΕ Βορείου Ελλάδος και με θέμα «Διαχείριση απορριμμάτων ανακύκλωση». Συμμετοχή σε εκδήλωση του Δήμου Ιωαννίνων την 25η Μαρτίου. Την ετήσια μουσικοχορευτική μας παράσταση τον Ιούνιο και συμμετοχή σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα όπου είμαστε προσκεκλημένοι. Τέλος τον Οκτώβριο, μετά από πρόσκληση της ελληνικής ομογένειας του Οντάριο του Καναδά, μέλη του ομίλου μας θα μεταβούν στο Τορόντο με δικά τους έξοδα, χωρίς τη στήριξη δυστυχώς κανενός, και θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της Παμακεδονικής Ένωσης και άλλων ελληνικών συλλόγων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Μήνα που διοργανώνεται εκεί, προβάλλοντας την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας και γενικότερα την Ελλάδα μας.